Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης δημιουργεί νέους όρους στο πολιτικό παιχνίδι. Τώρα πρέπει να παραχθούν και μετρήσιμα αποτελέσματα στο σκέλος του κυβερνητικού έργου. Μήνυμα το οποίο αναμένεται να μεταφέρει ο Πρωθυπουργός και στους υπουργούς κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να συνεδριάσει εντός της εβδομάδας. Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν καλά πως δεν υπάρχει καμία περίοδος χάριτος, μιας και η κυβέρνηση πρέπει να καλύψει τις απώλειες σε επίπεδο κοινωνίας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ρεαλιστικά έως το καλοκαίρι του 2018, όταν και θα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το τι μέλη γενέστε μετά το πέρας του προγράμματος. Περίπου 4 στους 10 φορολογούμενους, των οποίων οι δηλώσεις έχουν καθαριστεί, καλούνται να πληρώσουν μέσο φόρο 903 ευρώ, ενώ μόλις το 16% του συνόλου έχει επιστροφή φόρου που αναμέσου όρο δεν ξεπερνά τα 330 ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο βράδυ της Κυριακής είχαν υποβληθεί περίπου 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από σύνολο 6,5 εκατομμυρίων, ενώ απομένουν 2 εβδομάδες προτού λήξει προθεσμία υποβολής. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμα τις φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα κατά τη φετινή συμπλήρωση των εντύπων της εφορίας για να μην πληρώσουν έξτρα φόρο. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 3 δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως τα τέλη Ιουλίου. Μάχη για μια θέση στο δημόσιο δίνουν οι χιλιάδες υποψήφοι των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ στα χρόνια της κρίσης και της πρωτοφανούς ανεργίας. Η κατάρρευση των μισθών του ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με την επικράτηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης αναβίωσε το όνειρο του δημοσίου για χιλιάδες Έλληνες πτυχιούχους αλλά και απόφοιτους λυκείου που μπροστά στην εργασιακή ασφάλεια θυσιάζουν την καριέρα τους και τις όποιες μισθολογικές απαιτήσεις θα είχαν με βάση τα προσόντα τους. Πρωτοφανής συνωστισμός παρατηρείται σε όλους τους διαγωνισμούς, με κάποιους υποψηφίους να μην διστάζουν ακόμα και να αποκρύψουν τίτλους σπουδών μόνο και μόνο για να αυξήσουν τις πιθανότητες της επιτυχίας τους. Το δημόσιο έχει επιστρέψει στη συνείδηση των πολιτών ως ο καλύτερος εργοδότης με την πιθανή επιτυχία σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ να ισοδυναμεί με κλήρωση του Τζόκερ. Ανωδικά κινείται η κλιμαστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη Μόνακι μέσα 811,38 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,65% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.